Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για σύσφιξη προσώπου. Είναι ένα βίντεο που θέλω να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί και μου το ζητάτε, αλλά και θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα λίγο περισσότερο. Εάν και έχω αναφέρει από εδώ και από εκεί πράγματα, θέλω φυσικά να τα αναλύσουμε μαζί. Πριν όμως μιλήσω για προϊόντα εννοείται και για πράγματα τα οποία προτείνω να κάνετε για σύσφιξη προσώπου, θα μιλήσω για πράγματα που δεν προτείνω να κάνετε. Ξεκάθαρα ο μεγαλύτερος εχθρός της επιδερμίδας είναι ο ήλιος. Και όταν μιλάμε για αντιγύρανση και ειδικά σύσφιξη προσώπου, η ηλιοθεραπεία, το σολάριουμ και γενικότερα η μεγάλη έκθεση στον ήλιο είναι ό,τι χειρότερο για το δέρμα μας. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν καθόμαστε με τις ώρες στον ήλιο σε καμία περίπτωση. Δεν κάνουμε σολάριουμ, ποτέ, για κανένα λόγο, και φοράμε εννοείται κάθε μέρα αντιλιακό. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, δεν φοράμε αντιλιακό μόνο όταν πάμε στην παραλία. Και το λέω αυτό με πόνο ψυχής, γιατί έχουμε φτάσει τέλος Οκτωβρίου και οδηγούσα χθες, ήμουν στο αυτοκίνητο, και η μία μου πλευρά του προσώπου πραγματικά ένιωθα ότι καιγόταν. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ ήλιο, ζούμε σε μία χώρα η οποία είναι full ηλιόλουστη. Αυτό έχει τα καλά του φυσικά, έχει όμως και αυτά τα κακά, οπότε φοράμε πάντα μα πάντα αντιλιακό. Εδώ θα σας δείξω ένα το οποίο πήρα πολύ πρόσφατα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι από την εταιρεία Mixoon, την οποία λατρεύω, είναι το Centella, είναι ένα αντιλιακό φανταστικό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αντιλιακό, μπορείτε να πάρετε όποιο σας αρέσει. Καλό είναι να φοράμε αντιλιακό, αλλά καλύτερο είναι να μην είμαστε στον ήλιο με τις ώρες. Επίσης, πολύ μεγάλος εχθρός για το δέρμα είναι το κάπνισμα και ειδικά στο θέμα της σύσφιξης. Είναι πάρα πολύ σύνηθες για κάποιον καπνιστή να έχει δέρμα το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο, ειδικά δέρμα το οποίο φαίνεται έτσι αρκετά πεσμένο. Αλλά θα πω και κάτι το οποίο είναι εξίσου κακό με αυτά, για μένα τουλάχιστον, και αυτό είναι να τραβάμε το δέρμα μας. Το έχω δει πάρα πολύ να συμβαίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο μέρα με τη μέρα, λίγο-λίγο θα κάνει το χειρότερο αποτέλεσμα. Και πώς μπορεί να τραβάμε εμείς το δέρμα μας? Μπορεί να το τραβάμε την ώρα που το καθαρίζουμε. Και έρχομαι να ρωτήσω, γιατί τέτοιο μίσος? Και το πρόσωπό μας γενικά δεν είναι κατσαρόλα. Δεν είναι κάποιο τηγάνι στο οποίο μαγειρέψατε και μάζεψε πάρα πολλά έλαια και πρέπει με μανία να τα τρίψετε για να φύγουν. Το δέρμα είναι ένα ζωντανό όργανο, το οποίο πονάει κιόλας και κάποια στιγμή με το τράβα-τράβα θα κρεμάσει. Οπότε για να κλείσουμε όλα αυτά, ναι μεν, εμείς μπορεί να προσέχουμε με τα προϊόντα μας, να βάζουμε πράγματα, να κάνουμε διάφορα με gadget κτλ, τα οποία θα σας δείξω μετά, αλλά δεν προσέχουμε όλα αυτά τα οποία είπα πιο πριν, τότε κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Δηλαδή, εάν κάνουμε με τις ώρες ηλιοθεραπεία ή πηγαίνουμε και κάνουμε σολάριο, καπνίζουμε, δεν τρεφόμαστε σωστά και όταν είναι να περιποιηθούμε το πρόσωπό μας, είτε με τον καθαρισμό, είτε με τις κρέμες, τραβάμε προς τα κάτω και γενικά τραβάμε το δέρμα μας, ό,τι, μα ό,τι, μα ό,τι και να βάλουμε μετά, δεν θα βοηθήσει. Τα προϊόντα δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο θα διορθώσει τα πάντα. Κάτι το οποίο θέλω να θυμάστε είναι ότι γενικά το κάθε δέρμα είναι διαφορετικό και το κάθε δέρμα έχει το δικό του χρόνο με τον οποίο κάνει κάποια πράγματα, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποια χαλάρωση για κάποια άτομα πολύ πιο σύντομα σε σχέση με κάποια άλλα, είτε γιατί έτσι είναι γονιδιακά, είτε γιατί το δέρμα είναι πολύ πιο λιπαρό. Γενικά στα λιπαρά δέρματα έχουμε μία πιο πρόωρη, ας πούμε, χαλάρωση σε σχέση με άλλα δέρματα τα οποία είναι ξηρά. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος παράγοντας είναι η σύντομη απώλεια κυλών. Εκεί λογικό είναι να κρεμάσει το δέρμα. Τα προϊόντα αυτά που έχω να σας δείξω σήμερα έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόληψη. Και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Ξεκινάμε από νωρίς να κάνουμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο απροχώρητο. Και το απροχώρητο είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί να διορθωθεί με προϊόντα ή μπορεί να διορθωθεί μέχρι ένα σημείο. Αλλά εάν ξεκινήσουμε νωρίς,
τότε θα βοηθήσουμε το δέρμα μας να μην χαλαρώσει τόσο σύντομα και να το κάνει αυτό πάρα μα πάρα πολύ αργά. Πρώτο φυσικά που προτείνω είναι τα ρετινοειδή. Όλα τα ρετινοειδή μπορούν να βοηθήσουν και αυτό γιατί τα ρετινοειδή έχουν την ιδιότητα να κάνουν πάρα πολύ σύντομη κυταρική ανανέωση. Τα ρετινοειδή δηλαδή αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να φαίνεται το δέρμα πολύ πιο νεανικό με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τα ρετινοειδή, τόσο το καλύτερο. Εδώ σας δείχνω ένα από τα top ρετινοειδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Λέγεται A-Game 20. Μπορείτε να το βρείτε και σαν A-Game 5 και σαν A-Game 10. Αυτές είναι μικρότερες συγκεντρώσεις ρετιναλδεΐδης. Εδώ έχουμε την υψηλότερη. Αλλά φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο ρετινοειδές σας αρέσει. Δυστυχώς, τρετινοίνη δεν έχουμε στο εμπόριο. Να πάμε να την αγοράσουμε over the counter, δηλαδή να πάμε σε ένα φαρμακείο και να την πάρουμε έτσι. Οπότε μία τέτοια λύση είναι η πιο δυνατή, η πιο αποτελεσματική σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε κάτι το οποίο όντως να έχει αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Έχω μιλήσει στο κανάλι πάρα πολύ για πεπτίδια. Τα πεπτίδια είναι φανταστικά στη σύσφυξη και ειδικά ένα, το οποίο είναι το πεπτίδιο χαλκού. Το πεπτίδιο χαλκού όμως έχει την ιδιότητα, ή μάλλον καλύτερα το μειονέκτημα, γιατί καλό δεν είναι, ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σαν συστατικό. Δεν πολύ αντέχει να βρίσκεται στην ίδια ρουτίνα με άλλα ενεργά συστατικά, αλλά υπάρχουν πλέον προϊόντα τα οποία έχουν μία ιδιαίτερη προσέγγιση και έχουν φτιαχτεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μία πολύ συγκεκριμένη φόρμουλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πεπτίδια και ειδικά το πεπτίδιο χαλκού και με ενεργά συστατικά. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι το Power Peptides, είναι σούπερ αγαπημένο μου, γενικά η Geek & Gorgeous έχει τρομερή τεχνογνωσία και φοβερές φόρμουλες και έχουν φτιάξει ένα σέρουμ το οποίο έχει ένα encapsulated πεπτίδιο χαλκού, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και με ενεργά συστατικά. Και είναι ένα προϊόν το οποίο όντως δίνει αποτέλεσμα στη σύσφυξη και στο πόσο έτσι νεανικό και plump φαίνεται το πρόσωπο. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Όμως αν θέλετε κάτι το οποίο να είναι και ελαφρύ και δεν σας πειράζει να το χρησιμοποιείτε χωρίς προϊόντα που έχουν ενεργά συστατικά, θα σας έλεγα να πάτε σε μια τέτοια περίπτωση, όπως αυτό το τόνερ από Tirtir. Είναι πραγματικά υπέροχο, μου αρέσει τρελά. Είναι το αγαπημένο μου τόνερ γενικώς. Είναι το Milk Skin Toner, οπότε είναι ένα αρκετά ενυδατικό τόνερ, θρεπτικό τόνερ, το οποίο έχει φυσικά και αντιγυραντικούς παράγοντες, περιέχει πεπτίδιο χαλκού, αλλά δυστυχώς εδώ δεν είναι encapsulated, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και με ενεργά συστατικά, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση η εταιρεία πρότεινε κιόλας να το χρησιμοποιούμε με ρετινοειδή. Είναι αρκετά ενυδατικό, δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα στη σύσφυξη και φαίνεται το δέρμα έτσι πάρα πολύ αναζωογονημένο. Και τώρα πάμε στα gadget τα οποία θα βοηθήσουν. Εγώ είμαι λάτρης των gadget γενικά. Τα χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όντως βρίσκω ότι ειδικά στο θέμα της σύσφυξης κάνουν τρομερή διαφορά. Το πρώτο φυσικά που θα αναφέρω και αυτό το οποίο έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στο θέμα της σύσφυξης είναι φυσικά το Nu Face. Εγώ έχω το Nu Face Mini που δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με το κανονικό Nu Face. Δίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά για μένα είναι ό,τι καλύτερο στο κομμάτι της σύσφυξης. Αυτό λειτουργεί με microcurrents που είναι μικρό ρεύμα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το δέρμα και γενικά να φαίνεται ένα ωραίο contour στο πρόσωπο. Φαίνεται έτσι πιο ανασηκωμένο όλο το πρόσωπο. Αλλά όπως με όλα τα πράγματα στη ζωή, αυτό εάν δεν το χρησιμοποιείς συστηματικά δεν θα δεις αποτελέσματα. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το δικό μου και νομίζω του περισσότερου κόσμου. Όταν το είχα πρωτοπάρει το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά. Τώρα, επειδή έχω και άλλα gadget που χρησιμοποιώ, δεν το χρησιμοποιώ όσο συχνά όσο θα ήθελα. Ένα gadgetάκι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε και φυσικά δεν κοστίζει όσο ένα Nu Face, είναι το Gua Sha. Το Gua Sha είναι μια πετρούλα, την οποία φαντάζομαι ότι όλες έχετε δει. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να χρησιμοποιείς το Gua Sha για να δουλέψει όντως, ειδικά στο θέμα της σύσφυξης και της ανόρθωσης του δέρματος, αλλά όντως έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα και αυτό. Επίσης, όσον αφορά την αντιγύρανση, φυσικά και μια LED μάσκα θα βοηθήσει και στο κομμάτι της ανόρθωσης
και της σύσφυξης. Μου έστειλαν πρόσφατα μία μάσκα, η οποία είναι από αυτές τις μαλακές μάσκες. Εγώ είχα μία πιο, και έχω κιόλας ακόμα, μία που είναι έτσι πάρα πολύ σκληρή, που είχα πάρει από το Yes Style. Αυτή είναι από Farad Beauty. Είναι πιο πολύ της μόδας αυτές που είναι μαλακές και είναι και πιο πρακτικές, εάν το καλοσκεφτεί κάποιος, και έχουν και πάρα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή δεν την έχω δοκιμάσει τόσο πολύ καιρό για να σας πω αποτελέσματα, αλλά γενικά μία μάσκα LED σίγουρα θα βοηθήσει. Και να θυμάστε ότι το φως για την αντιγύρανση είναι πάντα το κόκκινο. Το κόκκινο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που θέλουμε αντιγύρανση, σε περίπτωση που θέλουμε αποτέλεσμα και με τη σύσφυξη, αλλά και με τυχόν, ας πούμε, λεπτές γραμμές και ρητίδες. Είχε και πολύ πολύ ωραίο κουτάκι, αλλά σας λέω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ για να σας πω αποτελέσματα. Όσο καιρό όμως τη χρησιμοποιώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εννοείται θα μιλήσω και για ένα γκατζετάκι, το οποίο ακόμα δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά θα το έχω πολύ σύντομα. Είναι από τη Medicube και είναι το HR Booster Pro. Φαντάζομαι το έχετε δει πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία 1 με 2 χρόνια, επειδή το έκανε γνωστό και η Hailey Bieber και γενικά πάρα πολλοί κόσμος, celebrities και μη. Αλλά αυτό τώρα τι είναι? Είναι 4 gadget σε ένα. Σου έχει και το microcurrent, το οποίο το κάνει το Nu Face. Σου έχει και LED φώτα. Έχει ένα mode το οποίο έχει να κάνει με microneedling. Ουσιαστικά μιμείται κάπως το microneedling. Και έχει και το EMS. Το EMS είναι σαν ένα massage που κάνει στους μύες του προσώπου. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα που κάνει το συγκεκριμένο gadget και ο λόγος που ήθελα το συγκεκριμένο gadget, γιατί είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και είναι κάτι που όντως λειτουργεί για τη σύσφυξη. Και το HR έχει την ευκολία ότι χρησιμοποιείς ένα gadgetάκι για να κάνει τα πάντα. Οπότε δεν έχεις όλα τα υπόλοιπα gadget. Από ό,τι έχω δει στα reviews, έχουν θεαματικά αποτελέσματα και είναι καλό να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Αυτό το κάθε μέρα για μένα νομίζω είναι καλύτερο από το 2 με 3 φορές την εβδομάδα, γιατί μπορεί να ξεχαστείς. Ενώ έτσι χρησιμοποιείς κάτι καθημερινά, είναι μέσα στη ρουτίνα σου και δεν το ξεχνάς με τίποτα. Και να μιλήσουμε και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, ή μάλλον το μαγικό ραβδάκι που σας έλεγα πριν, και αυτό είναι ο πλαστικός χειρούργος. Αυτό είναι το μαγικό ραβδάκι και φυσικά στο κομμάτι της ανόρθωσης και της σύσφυξης προσώπου, εάν το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει περισσότερο. Εκεί δυστυχώς ή ευτυχώς πάμε σε ένα lifting. Πλέον δεν είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο, πλέον η ιατρική και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε φοβερά επίπεδα. Δεν είναι κακό να κάνεις ένα lifting σε περίπτωση που το νιώθεις, σε περίπτωση που είσαι ok με αυτό και έχεις φτάσει με ηλικία που είναι καλό να κάνεις lifting. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρότεινα να κάνετε lifting από τα 30 και ούτε και τα 40 βασικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρές ηλικίες για να κάνει κάποιος lifting, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να συντηρηθεί ανά δεκαετία. Αυτά λοιπόν από μένα. Φυσικά ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε μπορείτε να τις αφήσετε από κάτω στα σχόλια, μπορείτε όμως να μου στείλετε και στο Instagram και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!